Γεια σας, είμαι η Εύη και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Σήμερα θα δούμε πως θα κάνουμε αυτό το όμορφο πολύχρωμο τεντάκι. Πολύ απλά και όμορφα. Θα σας δείξω βήμα-βήμα πως θα το στήσουμε. Αυτό το πολύχρωμο λοιπόν τσαντάκι μου το έκανα για να μου ανοίξει η διάθεση, να μυρίσει καλοκαίρι και να κάνω εικόνες στο μυαλό μου πως το κρατώ και κάνω βόλτες σε όμορφα σοκάκια. Λοιπόν, εγώ έχω δείξει ότι δεν τρελαίνομαι για τα ψηλά νήματα, για τα λεπτά νήματα. Είχα λοιπόν αυτά τα νήματα και επειδή τα έχω πάρα πολύ καιρό παρατημένα σε μία άκρη, γιατί είναι λεπτά νήματα όπως σας είπα, αποφάσισα να τα μπλέξω και τα τρία μαζί και να δημιουργήσω αυτό το τσαντάκι. Επίσης, έχω αυτή την εσωτερική ενίσχυση και αυτή την έχω πάρει πάρα πολύ καιρό και δεν την έχω χρησιμοποιήσει. Τώρα σκέφτηκα όμως να τη βάλω και να αποφύγω το πλέγμα. Βάζοντας λοιπόν αυτή, δεν θα βάλω πλέγμα. Αφού λοιπόν την έχω, υποχρεωτικά θα πρέπει να κάνω το τσαντάκι μου, το φάρδος του, όσο είναι αυτό. Εσείς που δεν έχετε τέτοια ενίσχυση και θα βάλετε πλέγμα, μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε σαφέστατα. Παίρνω και τα τρία νήματα μαζί, παίρνω μεγάλο βελονάκι εννοείται. Αυτά τα νήματα πλέκονται με τριάρι βελονάκι. Εγώ βάζοντας τα και τα τρία μαζί, χρησιμοποιώ πιο χοντρό. Δεν έχει σημασία όμως, μπορείτε να πλέξετε με ό,τι νήμα θέλετε, είτε μονόχρωμο είτε μουλτικολόρο όπως εγώ. Εγώ στο βίντεο σήμερα σας δείχνω πως θα τη στήσουμε και πως θα κάνουμε το μπροστινό σχέδιο. Έκανα λοιπόν την αρχική μου αλυσίδα υποχρεωτικά όσο είναι το εσωτερικό που έχω και στην πίσω θηλιά ξεκινάω και κάνω άριχτα. Όπως είδατε και στις φωτογραφίες, το τσαντάκι είναι χωρίς κανένα σχέδιο, είναι μόνο με άριχτα, γιατί θα το θεωρούσα υπερβολή να κάνω κάποιο σχέδιο από τη στιγμή που χρησιμοποιώ τρία χρώματα νήμα. Θα βγαίνει too much. Πάμε λοιπόν να κάνουμε σκέτα, άριχτα, το τσαντάκι μας σήμερα. Το οποίο βέβαια όπως καταλαβαίνετε σημαίνει ότι είναι ένα πάρα πολύ εύκολο και γρήγορο τσαντάκι. Εγώ είμαι στην τρίτη σειρά με τα άριχτα και περιμένω ακόμα να δω αν ταιριάζει με το πάνελ μου, γιατί ξέρουμε ότι μετά την τρίτη τέταρτη σειρά τότε δείχνει πραγματικά το φάρδος του πλεκτού μας. Εγώ λοιπόν δεσμεύομαι, επειδή έχω το εσωτερικό, να κάνω το πάνελ μου όσο είναι αυτό. Γι' αυτό είμαι ακόμα στο στάδιο της δοκιμής. Επαναλαμβάνω ότι αν δεν έχετε και βάλετε πλέγμα, ό,τι φάρδος θέλετε δίνετε σας και ξεκινάτε και πλέκετε το πάνελ σας με άριχτα. Το βάζω επάνω. Προς το παρόν βλέπω στη δεύτερη σειρά ότι είμαι, στην τρίτη σειρά ότι είμαι ok. Βέβαια πιστεύω ότι θα ανοίξει λίγο ακόμα, αλλά και να πάρει λίγο ακόμα είμαι ok. Θα καλύπτω την επένδυσή μου, την εσωτερική. Άρα συνεχίζω κάνοντας άριχτα μέχρι να καλύψω και το μήκος. Εκτός από το φάρδος. Σας αρέσει ο χρωματικός συνδυασμός? Γκρι, μπες και κόκκινο. Νομίζω ότι θα βγει πολύ ωραίο. Έτσι θα συνεχίσω λοιπόν, σκέτα άριχτα μέχρι εκεί πάνω. Να σας πω βέβαια τις διαστάσεις, το πόσο θα βγει η τσάντα μου, για να ξέρετε πόσο θα κάνετε και εσείς. 30 εκατοστά το μήκος του, επί 22 εκατοστά το φάρδος του. Πάμε λοιπόν, το πάνελ μας θα είναι 30 επί 22 και όταν ολοκληρώσω τα λέμε πάλι.
Είναι έτοιμο. Και τώρα θα κάνω την περιμετρική σειρά, τη στεφάνη. Για τις κυρίες που θα χρησιμοποιήσουν πλέγμα, σας έχω δείξει σε άλλα βίντεο τι κάνουμε. Βάζουμε το πλέγμα πίσω από το πλεκτό και πλέκουμε την περιμετρική στεφάνη μας μαζί με το πλέγμα. Εγώ τώρα στη δική μου περίπτωση θα κάνω όλη τη μακριά πλευρά, όσες σειρές είναι τα άριχτα, τόσα άριχτα θα κάνω. Και όταν φτάσω κάτω στη γωνία, θα σας δείξω τι θα κάνω εγώ. Λοιπόν, 36 άριχτα, γιατί έχω 36 σειρές. Και τώρα είμαι στο γωνιακό μου πόντο. Και θα κάνω από αυτή την πλευρά, την κοντή πλευρά, αυτό που κάνουμε και με το πλέγμα. Θα πλέξω το πλεκτό κομμάτι μαζί με την επένδυσή μου. Όπως λοιπόν κάνουμε με το πλέγμα, θα κάνω και με αυτό. Βλέπετε πως το πιάνω μαζί. Και όταν φτάσουμε σε αυτή τη γωνία, γυρνάμε σκέτα, άριχτα σε όλη τη μακριά πλευρά. Και στην επόμενη κοντή, πάλι θα πιάσω μαζί αυτά. Κάντε λοιπόν και εσείς είτε το ίδιο, είτε πιάστε το πλέγμα σας στο πλαστικό. Και αφού ολοκληρώσουμε την περιμετρική μας, εγώ να το πιάσα εδώ, θα κόψω το νήμα μου για να στερεώσω. Δείτε, σας έχω δείξει πολλές φορές ότι όταν κλείνω την κλωστή μου και τη στερεώνω, ούτε καν φαίνεται. Να σας πω τώρα που τελείωσα, το δικό μου κομμάτι είναι 32 επί 24 εκατοστά και ήρθε η ώρα να επιλέξετε ανάλογα με το κομμάτι που έχετε πλέξει, είτε είναι στα ίδια εκατοστά με μένα, είτε είναι μεγαλύτερο, πόσο θέλουμε να κάνουμε τον πάτο μας με τα πλαϊνά. Το τσαντάκι μας δηλαδή το θέλουμε κοντόχοντρο με μεγάλο πάτο. Το θέλουμε μακρόστενο, στυλ φακελάκι. Εγώ θέλω κάτι ενδιάμεσο. Το βάζω λοιπόν έτσι το τσαντάκι μου και βλέπω πού μου αρέσει εμένα να το κάνω. Βάζοντας το έτσι μετράω και βλέπω ότι στα 12 εκατοστά η πλευρά μου είναι μια χαρά. Άρα, τι θα κάνω, στα 12 εκατοστά είναι μέχρι εδώ και θα βάλω ένα σημάδι. Αυτόν τον τρόπο σας τον δείχνω για να κάνετε εσείς ό,τι θέλετε στο σαντάκι σας. Όσο μεγάλο το θέλετε, όσο στενό, όσο φαρδί, όπως το θέλετε εσείς, θα το κάνετε με αυτόν τον τρόπο. Μετράω τις σειρές. 14 σειρές είναι εμένα. Πάμε και από εδώ. Απ' την άλλη πλευρά θα μετρήσω 14 σειρές. Με τις σειρές που μέτρησα είμαι εδώ. Για να δω και τα εκατοστά. 12 εκατοστά και από εδώ. Και τι έμειναν? 8 εκατοστά για τον πάτο. Είναι μια χαρά. Πάμε και από την άλλη, δεν χρειάζεται να μετρήσω με τη μεζούρα μου, γιατί θα πάρω την ευθεία και θα βάλω σημάδι. Και τι έχουμε πει για τα πλαϊνά, πόσο εύκολα τα κάνουμε. Μετράμε πόσους πόντους έχουμε εδώ.
9 πόντι μου έχουν μείνει μέσα, εδώ στο κενό, άρα θα σηκώσουμε ένα πλαϊνό, ρίχνοντας την αρχική μου σειρά σε αυτό το μέγεθος. Τι θα κάνω, 9 λοιπόν που είναι αυτή η ενδιάμεση και με την περιμετρική που θα κάνουμε, 10, 11 με το πλαϊνό. Για πόσο, όσο είναι οι σειρές της πλευράς μου, για 13 σειρές, μέχρι εδώ, γιατί κάνοντας και την περιμετρική θα φτάσει επάνω. Μετράω και από εδώ να είμαι σίγουρο ότι είναι οι ίδιες οι σειρές μου, 13, τσεκάρω όλες μου τις πλευρές. Άρα, ανακεφαλαιώνω, κάνουμε 2 πλαϊνά, όσους πόντους έχουν μείνει ανάμεσα από τους ποντοδείκτες μου και για το ύψος που είναι οι πλευρές μου. Κάνοντας και την περιμετρική μου σειρά, τη στεφάνη μου, φτάνω τους πόντους με τους ποντοδείκτες. 9 λοιπόν για τη δική μου περίπτωση. Μία λυσίδα για να γυρίσω και πάμε. Στην πίσω θηλιά ρίχτα. Να τα λοιπόν τα 9 μου άριχτα για 13 σειρές. Κάντε μου τα πλαϊνά σας ίδια ακριβώς, ανάλογα με τους πόντους που θέλετε εσείς. Με τον τρόπο που σας έδειξα, μετρήστε το κομμάτι που έχετε κάνει και δείτε τι πλαϊνά χρειάζεται να κάνετε εσείς. Να τα δικά μου πλαϊνά, τα ολοκλήρωσα και τα 2. Ήρθε η ώρα να τα βάλω στο πάνελ της τσάντας μου, στον κορμό. Όταν έκοψα το νήμα μου, άφησα αρκετό νήμα, 2 νήματα όμως από τα 3, δεν υπάρχει λόγος να είναι και τα 3. Άφησα λοιπόν αρκετό νήμα για να μπορώ να τα ενώσω. Λοιπόν, άφησα και λίγο νήμα στην αρχή όταν ξεκίνησα την αρχική μου αλυσίδα και χρησιμοποιώ αυτό το κομμάτι για να ενώσω πρόχειρα λίγο τον πάτο μου. Και σε αυτή την τσάντα ενώνω πρώτα τα πλαϊνά στον πάτο της τσάντας. Θα στερεώσω και το νήμα που μου μένει. Πάμε και στο δεύτερο πλαϊνό. Το ενώνω στον πάτο. Αφού ένωσα τα 2 μου πλαϊνά, τώρα πολύ εύκολα θα ενώσω τις πλευρές. Με αυτό τον τρόπο είμαι σίγουρη ότι θα μου βγουν ίσια. Δεν θα στρίψει η τσάντα μου και δεν θα έχω περισσότερο από μία πλευρά ή από την άλλη. Γι' αυτό εγώ ενώνω τα 2 πλαϊνά πρώτα στον πάτο μου. Πάλι με τη βελονιά μέανδρο, από όπου βγαίνω εκεί μπαίνω, στην ίδια πλευρά. Να το, η μία πλευρά είναι έτοιμη, την έχω ενώσει, μαλακό το θέλω το πλαϊνό μου, γι' αυτό δεν έβαλα επένδυση, για να είναι έτσι, να κλείνει έτσι η τσάντα μου. Πάμε να ενώσουμε και το δεύτερο και ό,τι αφορά το σώμα της τσάντας μου είμαι έτοιμη. Δείτε, επειδή το έχω πιάσει πόσο ίσια ενώνω και πόσο εύκολο είναι να βάλω τα πλαϊνά μου, μου βγήκανε ολόισια. Έτοιμο και το δεύτερο.
Όλη η διαφορά είναι επειδή είναι πολύχρωμη. Κατά τα άλλα, απλή πλέξη, άριχτα. Να τη... Και όπως είδατε στις φωτογραφίες, το καπάκι είναι χωριστά, έχει ξεκινήσει από πίσω, από την πλάτη, έχει γυρίσει μπροστά και αυτό που θα κάνω λοιπόν τώρα είναι να κάνω χωριστά ένα κομμάτι πλεκτό. Λοιπόν, όταν ξεκινήσαμε το πάνελ, είχαμε ένα συγκεκριμένο αριθμό πόντων. Στη δική μου περίπτωση ήταν 26-27 πόντι. Θα ξεκινήσω με ένα-δύο λιγότερους πόντους από ό,τι έκανα το σώμα της τσάντας. Θα βγει σχεδόν ίδιο, αλλά θέλω ένα τσικ πιο λίγο, να μην το ρισκάρω, να μην εξέχει. Άρα ξεκινάμε με κάνα δύο πόντους λιγότερο, μετράμε μέχρι πού το θέλουμε. Εγώ λέω ότι θα είναι τουλάχιστον 15 εκατοστά. Ξεκινάμε και το βλέπουμε στην πορεία. Να το δικό μου κομμάτι, έκανα και την περιμετρική σειρά. Δείτε, ξεκινάει λίγο πίσω στην πλάτη, στην πίσω πλευρά της τσάντας και έρχεται μπροστά. Αφού λοιπόν το τσεκάραμε, είδαμε ότι οι διαστάσεις του είναι σωστές, πάμε να κάνουμε το γλωσσάκι που θα μπει επάνω. Μετράω να δω πόσο φαρδίτο θέλω το γλωσσάκι μου. Για παράδειγμα, εγώ έβαλα 8 πόντους στην αρχική μου αλυσίδα, μία για να γυρίσω και συνεχίζομαι άριχτα. Κάντε μου όσο είναι το ύψος από το καπάκι. Αυτό το έξτρα κομμάτι, επειδή όμως θέλω να εξέχει πιο κάτω για να μπει το κουμπωμά μου, μαγνητικό ραφτό έχω, άρα χρειάζομαι τουλάχιστον 2 σειρές ακόμα. Όσες σειρές είναι το καπάκι, συν 2 έκανα εγώ. Ολοκλήρωσα το γλωσσάκι. Θα επιλέξω ένα από τα 3 χρώματα. Εγώ επέλεξα το μπέζ. Αν εσείς έχετε νήμα που από μόνο του είναι πολύχρωμο, συνεχίζετε κανονικά με το νήμα σας. Αν έχετε βάλει κι εσείς διάφορα νήματα μαζί, επιλέξτε ποιο χρώμα σας αρέσει πιο πολύ. Θα κρατήσω τα 2 από τα 3 νήματα στο ίδιο χρώμα όμως. Και θα πλέξω την περιμετρική μου σειρά. Με 2 νήματα από τα 3. Ας είναι πιο ψηλό το γύρω-γύρω. Συνεχίζω και κρατάω το ίδιο βελονάκι όμως, το ίδιο νούμερο. Και πλέκω με το μπέζ την περιμετρική μου σειρά. Λοιπόν, έφτασα στο τέλος, έκανα όλη μου την περιμετρική σειρά και συνεχίζω σε αυτή την πλευρά. Άριχτο, άριχτο, μισό ποδαράκι στο επόμενο, μισό ποδαράκι στην ίδια τρύπα, στον ίδιο πόντο,
κανονικό ποδαράκι στον επόμενο πόντο, δεύτερο στον ίδιο. Δύο ποδαράκια λοιπόν σε κάθε πόντο, μέχρι το τέλος της πλευράς που θα σβήσουμε όπως αρχίσαμε. Μισό ποδαράκι και άριχτο. Συνεχίζουμε λοιπόν με δύο ποδαράκια σε κάθε πόντο, φτάνουμε στο τέλος της πλευράς. Δύο μισά ποδαράκια στον ίδιο πόντο. Άριχτο. Και βουβό για να σβήσω. Γυρίζω με ένα άριχτο. Άριχτο. Μισό ποδαράκι. Μισό ποδαράκι στον ίδιο πόντο. Και συνεχίζω με ποδαράκια κανονικά. Δύο ποδαράκια σε κάθε πόντο για την υπόλοιπη πλευρά. Μέχρι που έφτασα στο τέλος και σβήνω με μισό ποδαράκι στον ίδιο πόντο. Άριχτο, βουβό. Το φραμπαλά πάντα το φτιάχνουμε με το χέρι μας. Τον στρώνουμε. Εμείς του δίνουμε την κατεύθυνση που θέλουμε, τις καμπύλες που θέλουμε. Να το... Κάνουμε βέβαια και από την άλλη πλευρά ακριβώς το ίδιο. Έτοιμο το γλωσσάκι μου. Πάμε λοιπόν, στη μία πλευρά θα βρούμε ακριβώς το κέντρο και θα ενώσουμε το γλωσσάκι με το καπάκι. Το ένωσα εδώ. Πάμε να το ενώσω και εδώ κάτω. Μόνο εδώ θα το ενώσουμε. Πιάνουμε από το γλωσσάκι μας κάποιες κλωστές και από το καπάκι μας στο τελείωμα. Βάζουμε και το μαγνητικό μας κούπωμα. Ραφτό είναι. Θα βρω το κέντρο και θα το ράψω επάνω. Έτοιμο. Το τελευταίο μας βήμα είναι να ράψουμε το καπάκι πάνω στη τσάντα. Με τον ίδιο τρόπο θα πάρουμε μία μονή κλωστή όλο και όλο από όλες όσες έχουμε. Να δούμε πού μας αρέσει να τελειώνει. Το βάζουμε εκεί. Αγκαλιάζω την τσάντα μου. Να, εδώ κάτω μου έχει φτάσει εμένα. Κοιτάω λοιπόν σε ποια σειρά πίσω μου πέφτει. Βάζω σημάδι με το ποντοδείκτη μου. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο γιατί δείτε, η
πλέξη μου είναι άρρηχτα και έχω αυτή τη ρίγα εδώ που πάνω σε αυτή θα ενώσω. Θα μου βγει και ολοίσια με αυτόν τον τρόπο. Να, το πήρα μία από τις τρεις κλωστές και το ενώνω. Έβαλα λοιπόν και πάνω στο σώμα της τσάντας το μαγνητικό κούμπομα, εκεί που έπρεπε. Όλα έτοιμα και στη θέση τους. Και πάμε για το τελικό βήμα που είναι η αλυσίδα. Στην αρχή, αν προσέξατε, είχα πιάσει και τις δύο πλευρές με ένα κρίκο μεγάλο. Μου έκανε όμως πολύ, πολύ κλειστό το πάνω μέρος της τσάντας. Οπότε θα κάνω ένα άλλο κολπάκι γιατί δεν ήμουν ευχαριστημένη. Θέλω να κρατήσω λίγο από το φάρδος της τσάντας. Και βάζοντας ένα μεσαίο κρίκο από εδώ. Και ένα μεσαίο κρίκο από εδώ. Το μεγάλο κρίκο με την αλυσίδα μου θα τον πιάσω πάνω σε αυτά τα δύο κρικάκια. Και έτσι τι έχω κάνει. Και κρατάω από το φάρδος της τσάντας μου αρκετό και στολίζω τα πλαϊνά. Να η τσαχπινιά μου λοιπόν. Κέρδισα πολύ φάρδος. Έκανα και την τσαχπινιά μου στην αλυσίδα μου. Αυτό ήταν το τσαντάκι μου για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε το πόσο απλό ήτανε. Μες στην απλότητά του όμως μου δίνει έναν αέρα. Ίδρα λοιπόν το σημερινό μου τσαντάκι, γιατί όπως σας είπα και στην αρχή του βίντεο, μου έδωσε την εικόνα από βόλτες στα σοκάκια της. Αν σου άρεσε το σημερινό μου βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις like, πάτα εγγραφή στο κανάλι μου και το καμπανάκι για να έχεις ειδοποίηση για κάθε νέο μου βίντεο. Τα λέμε την επόμενη φορά με μια νέα δημιουργία.